Δύο ψαλμός από τη σελίδα 526. Σελίδα 526, ψαλμός 32, τη χάρη του Χριστού. Μακάριος εκείνος, το οποίο συνεχωρήθη παράβαση, το οποίο εσκεπάστη αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος, τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και στο οποίο το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του λολυγμού μου όλη την ημέρα. Επειδή μέρα και νύχτα ευαρύνθη η χείρη σου επί με, η γρότης μου μετεβλήθη στερινήν εξηρασίαν. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς Σέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Δια τούτο πασώσιος θέλει προσεύχεστε προς Σέ εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων ταύτα δεν θέλουσι εγγίζεις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου. Θέλεις με φυλάτη αποθλίψεως, αγαλία συνλυτρώσεως, θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλεις το οφθαλμός μου. Μη γίνες τόσο ύπος, ποσημείωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίο το στόμα πρέπει να κρατείται εν κοιμό και χαλινό, αλλιώς δεν ήθελον πλησιάζει σε. Πολλοί μάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες ευθύς την καρδία. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μυστήρια και από σήμερα θα ασχοληθούμε με τα 7 λεγόμενα μυστήρια της Καθολικής και Ορθοδόξης Εκκλησίας, που είναι πράγματι μυστήρια και είναι η εξομολόγηση, το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο, η βάφτιση στο νερό, η κλάση του άρτου, ο γάμος, το ευχέλαιο για ασθένειες και οι εργάτες του Κυρίου. Θα αρχίσουμε λοιπόν πρώτα από την εξομολόγηση και μάλιστα από τη συγχώρεση και τη μετάνοια, όπου βλέπουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους και θέλω να πάμε στη σελίδα 996 με τη χάρη του Χριστού να διαβάσουμε από το 4ο κεφάλαιο που μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος τον ψαλμό τον οποίον διαβάσαμε. Λέγει λοιπόν σελίδα 996, 4ο κεφάλαιο. Τι λοιπόν θέλουμε να πει ότι απέλαυσεν ο Αβραάμ ο ποτήρι μόν κατά σάρκα? Διότι αν ο Αβραάμ εδικαιώθη εκ των έργων, έχει καύχημα, αλλά ουχή ενώπιον του Θεού. Διότι τι λέγει η Γραφή, και επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Εις δε των εργαζόμενων, ο μισθός δεν λογίζεται ως χάρης, αλλά ως χρέος. Εις των μη εργαζόμενων όμως, πιστεύοντα δε εις τον δικαιούντα τον ασεβήν, η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Η πίστης αυτού λογίζεται εις δικαιοσύνη. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει, τον μακαρισμόν του ανθρώπου, εις τον οποίον ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνη χωρίς έργων. Μακάρι εκείνοι τον οποίον συνεχωρήθησαν ανομία και τον οποίον εσκεπάστησαν αμαρτία, μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογίζεστε αμαρτίαν. Ούτως λοιπόν ο μακαρισμός γίνεται δια τους περιτετμημένους ή και δια τους απεριτμήτους, διότι λέγομεν ότι η πίστης ελογίστη στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Πώς λοιπόν ελογίστη, ότε ή το εμπεριτομή ή ακροβιστία, ουχή εμπεριτομή αλλά εν ακροβιστία. Μας ερμηνεύει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους αυτόν τον ψαλμό τον οποίον διαπνεύματος Αγίου έψαλε και έγραψε ο Δαβίδ για τον άνθρωπο που είναι μακάριος και ευτυχισμένος, όχι εκ των έργων του. Γιατί ο άνθρωπος εκ των έργων του δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα εάν δεν έχει προηγηθεί η σωτηρία δια της πίστεως ή εκ της πίστεως. Καθώς είναι διαγραμμένο ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού. Και έτσι λοιπόν μας φανερώνεται ένα μυστήριο μέγα που είναι η εξομολόγηση. Η εξομολόγηση είναι και η μετάνοια παρέα, γιατί αυτά πάνε μαζί, είναι και όχι μεταμέλεια,
είναι η επιστροφή του ανθρώπου από τον κόσμο της αμαρτίας στη Βασιλεία του Θεού. Αναγνωρίζει την αμαρτία, αναγνωρίζει ότι τα έργα του είναι αμαρτωλά, αναγνωρίζει ότι η ζωή του ήταν μακριά και έξω από το θέλημα του Θεού και δεν μεταμελείται λέγοντας «Βρε τι έκανα, δεν θα το ξανακάνω», γιατί αυτή είναι η μεταμέλεια. Μεταμέλεια είναι «Έκανα ένα λάθος, έκλεψα, δεν έκλεψα καλά και με πιάσανε, δεν θα ξανακλέψω γιατί μπορεί πάλι να με ξαναπιάσουμε». Αυτή είναι η μεταμέλεια. Η μετάνοια όμως τελείωτης διαφορετικό. Είναι ακριβώς αυτό που είπε ο άσωτος Υιός στη χώραν μακράν όταν ήλθε εις εαυτόν και κατάλαβε την αιτία της ταλαιπωρίας του και είπε «Θα πάω στον πατέρα μου και θα πω ήμαρτον ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού». Είναι η επιστροφή στο Θεό. Κατάλαβα την αμαρτία μου και επιστρέφω στο Θεό γιατί μόνο Αυτός μπορεί να κάνει και διόρθωση και συγχώρεση και άφεση. Αυτό όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει, είναι ένα μυστήριο. Πρέπει κάποιος, και αυτό είναι το μυστήριο αδελφοί αγαπητοί, να του το εξηγήσει. Επίσημες εκκλησίες λένε ότι δια των 7 μυστηρίων έρχεται η χάρις του Θεού. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το εννοούνε, αλλά κάθε ένα μυστήριο έχει, όπως θα δούμε, έχει τα δικά του αποτελέσματα. Αλλά η λέξη μυστήριο είναι ότι ο άνθρωπος, και αυτή είναι η ερμηνεία, δεν μπορεί από μόνος του να καταλάβει αν κάποιος, αν ο Θεός δεν έρθει να του εξηγήσει. Τη μεταμέλεια μπορεί να την καταλάβει ο άνθρωπος. Έκανα λάθος, πω τι θα κάνω, δεν θα το ξανακάνω, πώς το έκανα, γιατί το έκανα. Τη μετάνοια όμως και την επιστροφή στον Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να την καταλάβει, ότι για τις αμαρτίες του ο Θεός έστειλε, για τις αμαρτίες του ανθρώπου ο Θεός έστειλε το Χριστό για να τις πάρει επάνω στο σταυρό και να τις πετάξει στα βάθη των θαλασσών, ώστε ο άνθρωπος ελεύθερος με το αίμα του Χριστού από πάσης αμαρτίας να μπορεί να πλησιάζει το Θεό δια του Ιησού Χριστού σε έναν καινούριο δρόμο που άνοιξε χωρίς εμπόδια και χωρίς χώρισμα. Γιατί αγαπημένα μου αδέλφια, το μέγα χώρισμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων. Μάλιστα ο Απόστολος Ιωάννης λέει στην πρώτη του επιστολή ότι αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, και τους εαυτούς μας πλανόμεν και αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας και το Θεό βγάζουμε ψεύτη. Γιατί ο Θεός τι λέει? Πάντες ήμαρτον και πάντες στερούνται τη δόξα του Θεού και εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Άρα εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, και μη μας φαίνεται παράξενο, όποιον άνθρωπο και να ρωτήσει που δεν ξέρει για τον Χριστό, σου λέει «Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, δεν σκότωσα, έτσι έλεγε και η μητέρα μου, έτσι έλεγαν και οι άλλοι, και λένε και οι άνθρωποι, τι μου λες τώρα, και οι άλλοι άνθρωποι, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα». Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και λέει «Μην πεις ότι δεν έχεις αμαρτία, ή μην πεις ότι δεν θα ξανά έχω αμαρτία στο μέλλον, ότι είμαι τόσο δυνατός που εγώ από εδώ και στο εξής δεν θα ξανακάνω αμαρτία». Μην το πεις αυτό. Εάν το ισχυριστείς αυτό, τον εαυτό σου, την καρδιά σου πλανάς, αλήθεια δεν υπάρχει μέσα σου και τον Θεό βγάζεις ψεύτη. Αλλά υπάρχει άλλος δρόμος για τον άνθρωπο. Εάν ομολογόμεν τα αμαρτίας ημών, είναι πιστός ο Θεός και δίκαιος να συγχωρήσει εις ημάς. Ποιος? Ο Χριστός μόνο μπορεί να συγχωρήσει ημάς. Να συγχωρήσει ημάς τα αμαρτίας και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Εάν όμως είπαμε ότι δεν αμαρτήσαμε, ψεύτη κάνουμε αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει μέσα μας. Άρα λοιπόν το πρώτο χαρακτηριστικό της εξομολόγησης, της μετάνοιας και της συγχώρεσης είναι η επίγνωση
της αμαρτίας που κάναμε, η επίγνωση επίσης των αμαρτιών που έρχονται μπροστά μας. Ταυτόχρονα δε ότι και η επίγνωση ότι μεγαλύτερος από τις αμαρτίες μας είναι ο Χριστός, ο οποίος έχυσε το αίμα του για τις δικές μας αμαρτίες. Και έτσι, αγαπημένα μου αδέλφια, αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε λάθη, να μην πέφτουμε, να μην αμαρτήσουμε. Αγωνιζόμαστε. Ξέρουμε ότι δεν αρέσει στο Θεό αυτό, αλλά δεν είναι μόνο ότι αγωνιζόμαστε μαζί, μόνο είναι ότι η αμαρτία στον άνθρωπο τον οποίον έχει αναγεννήσει ο Θεός τον πονάει, τον πληγώνει. Το Πνεύμα το Άγιο τον ελέγχει. Η συνείδηση του ανθρώπου τον ελέγχει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ησυχάσει. Και αν μάλιστα οι αμαρτίες πολλαπλασιάζονται, βαραίνει την ψυχή του, το σώμα του, τη ζωή του. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία. Αλλά και ακόμη περισσότερο, και αν πορωθεί η καρδιά του και αν μειανθεί η συνείδησή του, τότε διαπιστώνει, γιατί έχει επίγνωση της αληθείας, ότι ο Θεός δεν είναι μαζί του. Και για τον άνθρωπο του Θεού, όταν συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός δεν είναι μαζί του, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν υποφέρεται, δεν αντέχεται. Εάν όμως και τότε ακόμη συνεχίσει, τότε πια ο άνθρωπος αυτός μπήκε σε αποστασία, που σημαίνει τι? Η αποστασία απομακρύνθηκε από το Θεό. Τότε ο Θεός να τον φυλάει, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, μέχρι είτε να φέρει ο Θεός σε κατάνοιξη την καρδιά του και να έλθει σε Αυτόν και να επιστρέψει, είτε να καταποθεί υπό του κόσμου, που είναι ο θάνατος και η απώλεια. Ο Θεός να φυλάει. Η μετάνοια λοιπόν, η εξομολόγηση και η συγχώρεση, όπως είπαμε, είναι ένα μυστήριο. Είναι ανάγκη όχι να κρύβουμε τις αμαρτίες μας, να τις ομολογούμε, να τις φανερώνουμε. Μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του λέει κάτι που είναι πολύ σημαντικό: εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας. Δηλαδή δεν κρυβόμαστε, αλλά εξομολογούμεθα ιδιαίτερα τα πτέσματα τα οποία έχουμε κάνει στους αδελφούς μας, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι πρώτον πάσα ανομία, δηλαδή οτιδήποτε είναι έξω από το λόγο και από το θέλημα του Θεού. Δεύτερον, αμαρτία είναι πάσα αδικία στους πλησίων μας, στους αδελφούς μας και στους εν γέννη στους ανθρώπους. Τρίτον, αμαρτία είναι τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, σέλγια κλπ, ειδωλολατρία. Και τέλος, πέμπτον, η αμαρτία είναι ό,τι δεν γίνεται στη ζωή μας εκ πίστεως. Εάν κάτι δεν κάνουμε εκ πίστεως, τούτο είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, γιατί βαραίνει την ψυχή μας. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο χριστιανός, έχει επίγνωση της αμαρτίας του, της αμαρτωλότητάς του, ότι θα συνεχίζει, έχει επίγνωση της ταλαιπωρίας που φέρνει η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου, έχει επίγνωση ότι η αμαρτία, αν γίνεται εκουσίως, μπορεί να τον φέρει και σε θανάσιμη αμαρτία, έχει επίγνωση όμως ταυτόχρονα ύστερα από όλα αυτά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πολύ μεγαλύτερος από την αμαρτία του. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και βεβαίως εξομολογούμεθα εις τον Κύριο. Στους ανθρώπους όχι, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας συγχωρήσουν. Πολλές φορές όμως, όταν το βάρος είναι μεγάλο, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει, καλόν είναι να συμμερίζεται τα προβλήματά του με έναν άνθρωπο που έχει θέσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, πρεσβύτερο, ποιμένα, ή έναν κάποιον πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος έχει γνώση των πραγμάτων, έχει εμπειρία στα θέματα, έχει φανερώσεις από το Θεό και μπορεί να τον οδηγήσει και να τον βοηθήσει, όχι να του συγχωρέσει αυτός τις αμαρτίες, γιατί τις αμαρτίες τις συγχωρεί μόνο ο Ιησούς Χριστός που πέθανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και όταν πολλοί παίρνουν το εδάφιο ότι όσα δέσετε επί της γης είναι δεδεμένα και όσα λύσετε επί της γης είναι λελειμμένα, δεν έχει έννοια
ότι ο άνθρωπος συγχωρεί αμαρτίες. Δεν είναι άξιος ο άνθρωπος, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρήσει, αλλά έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος του Θεού να οδηγήσει, να εξηγήσει, να αποκαλύψει και να φανερώσει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Μπορεί δηλαδή να του πει, όταν ο άνθρωπος, όταν κάποιος έχει βαριά την ψυχή του, γιατί νομίζει ότι η αμαρτία του είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο να συγχωρεθεί, έχει τη δυνατότητα να του εξηγήσει ότι δεν υπάρχει αμαρτία πιο μεγάλη από το αίμα του Χριστού, και ταυτόχρονα όπου επερίσσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσσευσε η χάρη του Χριστού. Επίσης μπορεί να του πει τι είναι αμαρτία. Εάν κάποιος άνθρωπος, αναγεννημένος βέβαια, που μπορεί να σηκώσει η ψυχή του και η καρδιά του την αλήθεια του Ευαγγελίου, αν του πει ότι επειδή είσαι παντρεμένος παιδί μου δεν μπορείς να ξαναπαντρευτείς γιατί το Λόγος του Θεού δεν το επιτρέπει, τότε αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή γνώρισε την αλήθεια και ξέρει τι να κάνει, και είναι, θα τολμούσα να πω, δεμένος πια από το Λόγο του Θεού, όχι από τον άνθρωπο, από το Λόγο του Θεού που του, που του εξηγήθηκε και του φανερώθηκε και του διδάχθηκε μέσα από τον άνθρωπο. Γιατί αν δεν το γνωρίζει, επειδή είναι γραμμένο τους καιρούς της αγνίας, ο Θεός τους παραβλέπει, μπορεί να ξαναπαντρευτεί και μια και δύο και δεκαπέντε χωρίς να είναι αμαρτία. Γιατί η αμαρτία υπάρχει μόνο όταν ο άνθρωπος είναι σε επίγνωση, γνωρίζει τα πράγματα. Αν δεν τα ξέρει, ή ακόμη όταν είναι σε μια εκκλησία και είναι αναγεννημένος και δεν έχει συνειδητοποιήσει από την εκκλησία, γιατί έχει λάθος διδασκαλία η εκκλησία, όπως παραδείγματος χάρη μερικές αναγεννημένες διαμαρτυρόμενες εκκλησίες πατρεύουν τους ανθρώπους. Δεν τους ερμηνεύουν, δεν τους εξηγούν ότι ο Λόγος του Θεού το απαγορεύει αυτό. Όταν λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος έρθει στην εκκλησία, δεν θα του πούμε βεβαίως χώρισε, αλλά θα του πούμε σε δεχόμαστε, γιατί στον καιρό της αγνίας, επειδή μέσα στην εκκλησία που είχες, που πήγαινες, δεν σου ερμήνευσαν, άρα είσαι απόλυτα ελεύθερος και θα μείνεις στη χάρη του Χριστού, στην παρουσία του Θεού, μέχρι ο Θεός να έρθει να μας παραλάβει όλους. Κάτι άλλο επίσης που πρέπει να πούμε για την εξομολόγηση, τη μετάνοια και τη συγχώρεση της, από το Θεό, είναι, αγαπητά μου αδέλφια, ότι η αμαρτία έχει διαβαθμίσεις. Είναι τα πτέσματα, γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, εξομολογήστε τα πτέσματα μεταξύ σας, αλλά είναι και οι θανάσιμες αμαρτίες. Και θέλω να δούμε λίγο τις θανάσιμες αμαρτίες μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως είναι γραμμένες από στην Επιστολή προς Εβραίους, που είναι στη σελίδα 1062 πρώτον, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 4. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε, γιατί είναι και μια παγίδα. «Διότι αδύνατον είναι», λέει στο 4 εδάφιο Λόγος του Θεού, «οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες επί ουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των Λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος». Άρα λοιπόν αδύνατον είναι οι άπαξ και όλα τα παρακάτω, και έπειτα παραπεσόντες, σε αμαρτία δηλαδή σοβαρή, αδύνατον ανακαινιστώσιν πάλι εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι γη της πίνη την πολλάκις επερχομένη επ' αυτής βροχήν και γεννά βοτάνην ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογίαν παρά Θεού. Όταν όμως εκφύα ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, κάποιος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος αναγεννήθηκε, έλαβε τη χάρη, το έλεος και τη συγχώρεση του Θεού, βαφτίστηκε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, γεύθηκε των καλών λόγων του Θεού, αλλά γεύθηκε και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Μιλάμε τώρα για πολύ σοβαρές περιπτώσεις.
για πολύ σοβαρές περιπτώσεις και για ανθρώπους που έχουν και χαρίσματα μεγάλα και ύστερα παραπεσόντες, και εδώ τώρα να δούμε λίγο το παραπεσόντες, και ύστερα παραπεσόντες, δηλαδή αν κάναν κάποιο λάθος. Να πάμε στη σελίδα 1066, να δούμε πώς το ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού το παραπεσόντες. Είναι κεφάλαιο 10 και εδάφιο 26. Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού λάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει το νόμο του νομοϊσαίος επί δύο ή τριών μαρτύρων, αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος πρώτον ο καταπατής σας των Υιών του Θεού. Αυτό εδώ ερμηνεύεται το έπειτα παραπεσόντες. Πρώτον, καταπατής σας των Υιών του Θεού. Δεύτερον, νομής σας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίον υγειάστη. Και τρίτον και το σοβαρότερο, υβρί σας το πνεύμα της χάριτος. Αυτός δεν μπορεί να σωθεί, γιατί δεν μπορεί να έλθει εις μετάνοια πλέον. Δηλαδή η καρδιά του έχει σκληρινθεί τόσο πολύ από την αμαρτία, η χάρις του Θεού έχει φύγει τόσο πολύ από τη ζωή του, ώστε να μην μπορεί να έρθει εις μετάνοια. Αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από όλες τις άλλες καταστάσεις, γιατί έχουμε δει ανθρώπους και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν και έπεσαν μάλιστα πολύ άσχημα, μέχρι και δαιμονίστηκαν άνθρωποι, έγιναν κατοικητήριο πνευμάτων πονηρίας, που όμως έπειτα μετενόησαν, επέστρεψαν στο Θεό, τους δέχθηκε ο Θεός, τους αγάπησε ο Θεός, τους ευλόγησε ο Θεός και τους ετοίμασε για τον ουρανό. Μιλάμε πια για καρδιά σκληρή αμετανόητη, η οποία δεν λογαριάζει καθόλου το έργο του Θεού δια του Ιησού Χριστού, αφού καταπατάει τον Υιόν του Θεού, δεν λογαριάζει καθόλου το έργο του Ιησού Χριστού, αφού δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του το αίμα που αγιάζει μας, και τρίτον βρίζει, περιφρονεί, κακολογεί και το Πνεύμα το Άγιο. Ούτε το έργο του Θεού λαμβάνει υπόψη του που έκαμε δια του Ιησού Χριστού, καθώς καταπατάει τον Υιόν του Θεού, ούτε το έργο του Χριστού που έπραξε υπέρ των ανθρώπων και έχισε το αίμα του δια του οποίου καθαρίζονται σε μας όλες οι αμαρτίες, και ούτε το έργο του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο δυσφημεί, συκοφαντεί και υβρίζει. Αυτός ο άνθρωπος πια έχει φτάσει στα έσχατα, έχει πέσει πια σε αμαρτίες θανάσιμες και δεν είναι δυνατόν πλέον να επιστρέψει. Είπα στην αρχή ότι αυτό είναι μια παγίδα, γιατί πολλοί αδελφοί μας, αρκετοί λίγοι αδελφοί μας τέλος πάντων, με ευαίσθητη τη συνείδησή τους και, και ασθενή στην πίστη, μου έχουν πει: εγώ έβρισα το Πνεύμα το Άγιο, είπε το στόμα μου. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτά είναι ανόητα πράγματα, και μάλιστα συγγνώμη για την έκφραση, όχι ανόητα, έχουν άγνοια των πραγμάτων. Το να πράξει κάποιος θανάσιμη αμαρτία είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να γίνει με απόλυτη συνείδηση, εκουσίως να παραπέσει, παραβλέποντας και πραγματικά ονειδίζοντας το έργο και του Πατέρα Θεού και του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Το πρώτο λοιπόν μυστήριο το οποίο είδαμε είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση, η οποία έχει άμεση σχέση με το ξεκίνημα του χριστιανού μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Έτσι αρχίζει η ζωή του ανθρώπου του Θεού. Έτσι αρχίζει. Πώς αρχίζει λοιπόν? Ο Πατέρας που αγάπησε τον κόσμο αποκαλύπτει στον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να πράξει το θέλημα του Θεού, αποκαλύπτει τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός καλεί τον άνθρωπο κοντά του
και με το αίμα του τον αγιάζει και, του συγχωρεί τις αμαρτίες. Και τότε ο Πατέρας Θεός αναγεννάει τον άνθρωπο εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι γεγραμμένο, από τον Χριστό κανένας δεν έρχεται προς εμέ αν τούτον δεν ελκύσει ο Πατέρας μου, και κανένας δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μου παρά μόνο διε μου. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο βήμα, είναι το ξεκίνημα του χριστιανού μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Με το που θα μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τότε ο Ιησούς Χριστός τον προσθέτει στην Εκκλησία του. Τον προσθέτει στην Εκκλησία του και πλέον θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην Εκκλησία, κύριο έργο της Εκκλησίας είναι εκπαιδευτικό. Θα αρχίσει να τον διδάσκει, όπως είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, μιλήστε τους για την αιώνια ζωή, για τη Βασιλεία των Ουρανών, βαφτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ύστερα διδάσκονται σε αυτούς πάντα όσα εγώ σας φανέρωσα και σας δίδαξα. Μόλις μπει λοιπόν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, καθώς ο Κύριος τον προσθέτει ο άνθρωπος, τότε ακούει, γνωρίζει, καταλαβαίνει ότι είναι ανάγκη να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ο Κύριος μας από τις πρώτες εντολές που έθεσε ήταν «Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε». Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είναι η διδασκαλία του βαφτίσματος εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεσιν αμαρτιών. Αυτό είναι πάλι ένα μεγάλο μυστήριο. Ένα μεγάλο μυστήριο γιατί όπως λέει η Γραφή, το βάφτισμα σώζει. Έτσι λέει στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου τη Δεύτερη, όταν αναφέρει για ως αντίτυπο το βάφτισμα του κατακλυσμού της εποχής του Νόε, όπου εσώθησαν από τον κατακλυσμό μόνο ο Νόε, η γυναίκα του και τα τρία του παιδιά και οι τρεις του νύφες. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, του οποίου κατακλυσμού αντίτυπον όν το βάφτισμα σώζει και ημάς την σήμερον. Το βάφτισμα λοιπόν είναι ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος, γιατί είπαμε αυτό είναι η έννοια, αυτή είναι η έννοια της λέξης μυστήριον. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος αν δεν του το εξηγήσει κάποιος, δεν του το εξηγήσει ο Θεός, αν δεν του αποκαλύψει ο Θεός την έννοια αυτού του γεγονότος, παραδείγματος χάρη του βαφτίσματος. Το βάφτισμα λοιπόν είναι ένα μυστήριο το οποίο ερμηνεύει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος. Καταρχάς θα διαβάσουμε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος και ύστερα θα προχωρήσουμε με τον Απόστολο Παύλο. Λέγει λοιπόν, του οποίου αντίτυπον όν το βάφτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως του Θεού δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Σώζει λοιπόν πράγματι το βάφτισμα. Δηλαδή αν κάποιος βαφτιστεί, δεν βαφτιστεί, δεν σώζεται. Και πώς σώθηκε ο ληστής πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και πώς σώθηκαν τόσοι εκατομμύρια άνθρωποι όταν λίγο πριν πεθάνουν επικαλέστηκαν το όνομα του Χριστού. Πράγματι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί, λέει η Γραφή, σώζεται. Αλλά στο περπάτημα και μέσα στην εκκλησιαστική ζωή για να υπάρξει διατήρηση σωτηρίας, γιατί με την αναγέννηση συγχωρούνται οι αμαρτίες, αλλά πρέπει τώρα ο άνθρωπος να περπατήσει. Δηλαδή όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, λέει «Αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν». Δηλαδή με το θάνατο του Χριστού λάβαμε την άφεση των αμαρτιών. Τώρα όμως πρέπει να φτάσουμε να περπατήσουμε μέχρι να έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας, μια νέα ζωή, αναστάσιμη ζωή, αναστάσεως ζωή, και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο με το βάφτισμα. Δηλαδή καθώς βαφτιζόμεθα γινόμεθα συμμέτοχοι, σύμφοιτοι της ταφής του Χριστού. Όταν ζητάμε το αίμα του Χριστού πεθαίνουμε για τον κόσμο,
Και ο κόσμος πεθαίνει για μας. Αγιαζόμαστε, ξεχωρίζουμε από τη ζωή του κόσμου. Φεύγουν οι αμαρτίες μας. Με το βάπτισμα λοιπόν ερχόμαστε τώρα και γινόμαστε σύμφοιτοι του θανάτου, ώστε οι αμαρτίες οι συγχωρημένες μένουν μέσα στο νερό και φτάνουν στα βάθη των θαλασσών, άφεσης αμαρτιών, και όταν βγαίνουμε, λέει η Γραφή, «Είναι καθώς ο Χριστός ανεστήθη εκ των νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς από τώρα θα περπατήσουμε σε μία νέα ζωή». Αυτό κάνει το βάπτισμα, έτσι σώζει, γιατί οδηγεί τον άνθρωπο σε μία νέα ζωή, σε μία νέα καινούργια ζωή που δεν την ξέρει, μία νέα ζωή μέσα στην Εκκλησία, μία νέα ζωή με τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, τον οποίο λαμβάνει ο άνθρωπος με την αναγέννηση, μία νέα ζωή κοντά στο Χριστό, με την παρουσία του Χριστού, με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι καταργείται το σώμα της αμαρτίας από τη ζωή μας, και είναι πολύ ωραία η λέξη που χρησιμοποιεί ο Θεός. Καταργείται το σώμα της αμαρτίας. Δηλαδή νέα ζωή σώμα, ψυχή και πνεύμα. Νέα ζωή, και όπως είπαμε και θα το επαναλάβουμε, η υπόσταση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι τριαδικός, είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο εσωτερικός άνθρωπος όμως, ο άνθρωπος τον οποίον έφτιαξε ο Θεός, καθώς ενεφύσισε εις αυτόν ψυχή ζώσα, του χάρισε μία συνείδηση. Η συνείδηση, όπως είπαμε, είναι η φωνή του Θεού που δίδει έλεγχο και επίγνωση. Επίγνωση του τι είναι καλό και κακό, και έλεγχο εις το να πράττει το καλό και να μην πράττει το κακό. Άλλωστε την ίδια ερμηνεία στη λέξη συνείδηση, στην ελληνική αυτή γλώσσα, η ελληνική αυτή λέξη έχει και μέσα στους ανθρώπους. Μιλάνε οι άνθρωποι και λένε ασυνειδήτως το έπραξε αυτό, δηλαδή χωρίς έλεγχο, είναι ασυνείδητος ο άνθρωπος αυτός. Δεν ελέγχεται από τίποτα. Ή ασυνείδητα ενήργησε, που σημαίνει χωρίς επίγνωση. Η συνείδηση λοιπόν που έχει δώσει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, καθώς ενεφύσεις αυτόν ψυχή ζώσα, αυτή βαραίνει από τα έργα του σκότους, από τα έργα της αμαρτίας. Και δεν μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τις ερηνίες, από τις τύψεις, δεν μπορεί να ελευθερωθεί, εκτός αν πορωθεί τόσο πολύ η συνείδησή του, μειανθεί τόσο πολύ η συνείδησή του, ώστε δεν φτάνει μέχρι την καρδιά του και μέχρι το πνεύμα του η φωνή της συνείδησης. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να καθαρίσει αυτή η συνείδηση που έχει θέσει μέσα μας ο Θεός είναι, λέει η Γραφή, το αίμα του Χριστού. Και αφού καθαριστεί η συνείδηση και με τη μετάνοια, με την επιστροφή, με το αίμα του Χριστού, τότε καθαρίζεται και η τριαδικότητα του ανθρώπου, δηλαδή από τις επιθυμίες της σαρκός, καταργείται το παλαιό σώμα, καθαρίζεται η καρδιά του από τις επιθυμίες τις βρώμικες, και καθαρίζεται και το πνεύμα του από την επαρηφάνεια και την αλαζονία. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα, και με το βάφτισμα ελευθερώνεται εντελώς από όλα, και ταυτόχρονα, πράγμα το οποίο είναι η σωτηρία, δια της μαρτυρίας της αγαθής συνειδήσεως αποκτά μια νέα ζωή δια της Αναστάσεως του Χριστού, ώστε ο άνθρωπος πια είναι παιδί Θεού, διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο και έχει κληρονομιά αιώνια. Είναι απ' αρχής μέχρι τέλους νέο κτίσμα. Το βάπτισμα λοιπόν είναι πραγματικά μέγα μυστήριο, γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά τα οποία κάνει ο Θεός δια του βαπτίσματος αν δεν έρθει ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή η Καινή Διαθήκη, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να μας τα εξηγήσει. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τη βάπτιση, όμως θέλω να προχωρήσουμε στο τρίτο για σήμερα μυστήριο, που είναι το χρίσμα, όπως λέγεται, ή το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή λέει «Τα ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει, όμως το χρίσμα το οποίο εσείς ελάβατε από αυτού και μένει μέσα σας, ώστε να μην έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος και να σας πλανά,
διότι σας διδάσκει το χρίσμα περί πάντων και ούτω και αληθές είναι και ψεύδος δεν είναι, καθώς θα σε δίδαξε και έτσι θέλετε μένει. Έρχεται λοιπόν ο Θεός στον αναγεννημένο άνθρωπο, στον βαφτισμένο στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, στο νέο κτίσμα το οποίο δημιούργησε ο Θεός για να περπατήσει σε νέα ζωή ανεστημένη. Έρχεται ο Θεός λοιπόν τώρα και κάνει χάρη διά του Ιησού Χριστού και βαφτίζει τον άνθρωπο εν πνεύματι Αγίο και Πυρή, δηλαδή τον παίρνει, τον βάζει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, όπως συνέβη και με το βάφτισμα εν ύδατη, και ταυτόχρονα το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του, ώστε ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα του, και τούτο λέγει η Γραφή ότι είναι αραβώνας, αραβώνας της αιώνιας ζωής. «Με άνδρα σας ηραβώνησα», λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο αραβώνας για την ημέρα της απολυτρώσεως. Και τι σημαίνει αραβώνας? Υπόσχεσης. Όπως όταν αραβωνιάζεται ένας άνθρωπος, με επίγνωση το κάνει, γνωρίζοντας ότι ο αραβώνας δεν είναι δοκιμή, αλλά είναι προετοιμασία για το γάμο που ο Θεός έχει ετοιμασμένο, καθώς ο Θεός φανέρωσε στον άντρα την ύφη και στη γυναίκα το γαμπρό. Ο αραβώνας λοιπόν είναι μία υπόσχεση βεβαία και ασφαλής, ότι εάν μείνεις πιστός μέχρι τέλους, εγώ θα σε αναστήσω, θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα λάβεις μέρος στο γάμο του αρνίου του εσφαγμένου, στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας εκεί επάνω στον ουρανό, που θα λάβει χώρα και θα τον πραγματοποιήσει ο ίδιος ο Πατέρας. Το βάφτισμα λοιπόν και αυτό είναι ένα μυστήριο, μέγα μυστήριο, γιατί έχει εκδηλώσεις, θα τολμούσα να πω, παράξενες. Αλλά να το δούμε λίγο. Το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου το δίνει ο Θεός για να λάβει δύναμη ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να διατηρηθεί, δεν μπορεί να επιβιώσει. Δεν μπορεί να εργαστεί το έργο του Κυρίου. Γι' αυτό όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησούν πριν ακόμη αναλυθεί, όταν τον είδαν αναισθημένο μπροστά του, «Άραγε τώρα αποκαθιστάνεις τη βασιλεία σου στον Ισραήλ?» Και ο Κύριος τους είπε «Όχι». Οι χρόνοι και οι καιροί δεν είναι δοσμένοι σε εσάς να τους γνωρίζετε. Σε εσάς είναι δοσμένη η δύναμη. Γι' αυτό μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη, και όταν θα λάβετε δύναμη, τότε θα είσαστε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και σε όλη την Οικουμένη. Το Πνεύμα του Άγιο λοιπόν το δίνει ο Χριστός, είναι η χάρις που κάνει ο Χριστός, το παίρνει από τον Πατέρα και βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο τον άνθρωπο, πρώτον για να του δώσει δύναμη, δύναμη να σταθεί, δύναμη να περπατήσει, δύναμη να ζήσει, δύναμη να υπομείνει έως τέλους. Δηλαδή χωρίς το Πνεύμα το Άγιο είναι πάρα πολύ δύσκολο στον άνθρωπο, πάρα πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να διατηρηθεί στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Επίσης, δια του Πνεύματος του Αγίου γίνεται ένα φοβερό μυστήριο, οικοδομείται ο άνθρωπος λαλώντας γλώσσες αγνώριστες. Γιατί το σημείο, και εδώ να κάνουμε το μεγάλο διαχωρισμό, όταν ο άνθρωπος βαφτίζεται εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, δεν είναι αοράτος, όπως λένε βάζω το χρίσμα στο βάφτισμα και βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ή όπως λένε άλλοι, όταν αναγεννήθηκα έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Καθόλου. Το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω δεν είναι αοράτος, αλλά έχει σημεία, σημεία πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία πάντοτε λαμβάνουν χώρα. Από την πρώτη μέρα, την πεντηκοστή ημέρα μετά την Ανάσταση του Χριστού, όπου ο Ιησούς Χριστός τους είπε «Μείνετε», όπως είπαμε προηγουμένως, και θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας, και όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στο ανόγιο με μορφή
γλωσσών πυρήνων, πάντες άρχισαν να λαλώσει γλώσσας, να προφητεύουνε και να λαλούν τα μεγαλεία του Θεού, ώστε όλοι οι παρευρισκόμενοι στην περιοχή εκείνη τους άκουγαν να μιλάνε γλώσσες, και μάλιστα καθένας την ίδιαν αυτού διάλεκτον, ώστε έμειναν έκπληκτοι. Από εκεί και πέρα ο Ιησούς Χριστός και μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, τους πιστεύοντας, στους εξητούντας, στους πειθαρχούντας και σε αυτούς που θέλουνε, δίνει την ίσιν δωρεάν του Πνεύματος του Αγίου, χωρίς καμία διάκριση. Όπως ημάς καταρχάς, λέει ο Απόστολος Πέτρος, όταν περιγράφει το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου στην οικία του εκατόνταρχου, του Ρωμαίου, όταν τον προσκάλεσε για να του μιλήσει, για να τους μιλήσει αυτά που ήταν διατεταγμένα από το Θεό. Και πάντες, λέει η Γραφή, οι ακούοντες το λόγο, όχι τα μωρά πως θέλουν να πούνε πολύ, γιατί τα μωρά δεν ακούνε το λόγο, δεν καταλαβαίνουν, πάντες οι ακούοντες το λόγο επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και λαλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Το σημείο λοιπόν του βαπτίσματος εν Πνεύματι Αγίου είναι οι γλώσσες οι αγνώριστες, οι ξένες, οι γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Χαρακτηριστικό των γλωσσών είναι ότι έκτοτε οι άνθρωποι πληρούνται Πνεύματος Αγίου λαλούντες γλώσσες και προφητεύοντες. Ο λαλών γλώσσαν αγνώριστον λοιπόν, λέγει ο Κύριος, λέγει ο Λόγος του Θεού, εαυτόν οικοδομεί. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να οικοδομήσει τον εαυτό του πνευματικά με άλλο τρόπο. Βεβαίως μπορεί με την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, μπορεί με την προσευχή στο ταμείο, μπορεί με την προσέλευσή του στην Εκκλησία, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό για την οικοδομή του εαυτού του στον άνθρωπο είναι το να λαλεί ξένες γλώσσες, δηλαδή να πληρούνται Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και η εντολή είναι πληρούστε Πνεύματος Αγίου και μην παραβλέπετε, μην ξεχνάτε και μην ξεχνάτε ότι το Πνεύμα το Άγιο σβήνει εάν δεν πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου, και αν συνεχίζουμε πρώτα λυπείτε αν δεν πληρούμε θα Πνεύματος Αγίου ή αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, ύστερα μπορούμε και να το σβήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, και τέλος σε πολύ σπάνιες και εξαιρετικές περιπτώσεις αποσύρεται. Όταν αποσυρθεί το Πνεύμα το Άγιο, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί συνήθως κατά το Λόγο του Θεού, για να μην πω πάντα γιατί δεν ξέρω, αλλά συνήθως λέει όταν επιστρέψει το πνεύμα που εξήλθε το πονηρό από τον άνθρωπο και βρει τον οίκον σε σαρωμένο και κενό, γιατί λυπήθηκε το Πνεύμα το Άγιο, σβήστηκε και απεσύρθη, τότε παίρνει άλλα 7 δαιμόνια, μπαίνει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που απεσύρθη το Πνεύμα το Άγιο, και τότε τα έσχατα γίνονται χειρότερα των πρώτων. Μπορεί να έρχονται πνεύματα πονηρίας στον άνθρωπο αν δεν έχει αποσυρθεί, να έρχονται να τον πειράζουν ναι, να τον αγγίζουν όχι, να τον ενοχλούν με τα βέλη τα πεπειρωμένα ναι, αλλά να εισέρχονται μέσα του ποτέ. Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος, πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα παιδιά του Θεού έχουν ιδιαίτερη συμπεριφορά από τον Θεό, το οποίος είναι πατέρας τους. Τα φροντίζει με την πατρική αγάπη, με τη φροντίδα. Υπάρχει ο Ιησούς Χριστός που σώζει με την εξουσία και τη δύναμη που έχει, και υπάρχει και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που οικοδομεί, αυξάνει και οδηγεί και κατευθύνει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό που είμαστε παιδιά του Θεού, γιατί δεν γίναμε, μας έκανε. Δεν σώθηκε κανείς εξιδίας πρωτοβουλίας, δεν εκλέξαμε εμείς τον Θεό, ο Θεός μας εξέλεξε. Δεν ήρθαμε εμείς στην Εκκλησία, ο Χριστός μας πρόσθεσε στην Εκκλησία.
Και δεν βαφτιστήκαμε εμείς με Πνεύμα Άγιο, ο Χριστός μας βαφτίζει εν πνεύματι Αγίο και Πυρή. Και τώρα δεν περπατάμε μόνοι μας, αλλά ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας μας οδηγεί. Και όσοι ζώμεν, λέει η Γραφή, κατά το Πνεύμα, ας περπατώμεν και κατά το Πνεύμα, δηλαδή ας οδηγούμεθα και ας διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, για να είμαστε πραγματικά παιδιά Θεού. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός βαφτίσει τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο, τότε ο άνθρωπος γίνεται, ο άνθρωπος, ο πιστός γίνεται άλλος άνθρωπος, γιατί άλλο πνεύμα έρχεται μέσα του, ουράνιο, αιώνιο, ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, του αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Γιατί το γεγονός, αδελφοί αγαπητοί, ότι εμείς πιστεύουμε ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει στην Εκκλησία Του, είναι έργο του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Ακόμη μας ελέγχει, με έλεγχο Πνεύματος Αγίου, πολύ ισχυρότερο και δυνατότερο από τον έλεγχο της συνείδησης. Και επίσης, επιπλέον, ο παράκλητος το Πνεύμα της αληθείας, που είναι ο αληθινός Θεός, που είπαμε μας ελέγχει, μας οδηγεί πάσα την αλήθεια, κάμε και κάτι που είναι μοναδικό, μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού. Και έτσι όταν μας ζητούν να απολογηθούμε περί της ελπίδος την οποία ελάβουμε, όλοι μας έχουμε την εμπειρία ότι μιλάμε και ακούμε τον εαυτό μας και λέμε, εγώ τα έλεγα αυτά, πού τα βρήκα. Θυμόμαστε το Λόγο του Θεού, μπαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, βγαίνουμε από το Λόγο του Θεού, κάτι γίνεται, και όταν τελειώνουμε έκπληκτοι. Αλλά γι' αυτό ο Κυριός μας λέει, μην μεριμνάτε τι και πώς να απολογηθείτε, γιατί εκείνη την ώρα δεν θα είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά ο παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας που κατοικεί μέσα σας. Μέγα λοιπόν μυστήριο και το βάφτισμα και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, μέγα μυστήριο το βάφτισμα εν ύδατι, μέγα μυστήριο και η εξομολόγηση και η μετάνοια. Με τη χάρη του Χριστού, την άλλη Δευτέρα θα ολοκληρώσουμε, όπως είπαμε, με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με το ευχέλαιο που είναι να λείβουν οι πρεσβύτεροι τους ασθενείς για θεραπεία, με το γάμο και το διαζύγιο, και τέλος με τους εργάτες που ο Θεός θέτει μέσα στην Εκκλησία Του. Να ψάλουμε τώρα τον ύμνο 280.